Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Ένα οδηγητικό vlog για να απαντήσουμε το ερώτημα μιας κοπέλας 42 ετών. Γεια σας κυρία Θέκλα, σας παρακολουθώ και μ' αρέσουν οι συμβουλές που δίνετε σε διάφορα θέματα και έχω και εγώ κάποια θέματα άλυτα. Είμαι 42 χρόνων και ποτέ μια σχέση μου δεν έφτασε στο γάμο και αναρωτιέμαι το γιατί. Τι φταίει και τι λάθη μπορώ να έχω κάνει. Ευχαριστώ, νομίζω αυτό το πρόβλημα θα το έχουν και άλλες κοπέλες. Λοιπόν, μπορεί να ακούγεται απλοϊκή αυτή η ερώτηση, αλλά δεν είναι. Δεν είναι. Γιατί μας δίνει την ευκαιρία να μιλήσουμε για διάφορα ζητήματα. Είναι πολυπαραγοντικό το να φτάσει μια κοπέλα στα 42 ή ένας άντρας στα 42 ή στα 45, στα 50, στα 55 τέλος πάντων, και ενώ είχε μέσα στο μυαλό του ότι ήθελε να κάνει γάμο αυτός ο άνθρωπος, άντρας ή γυναίκα, να έχει καταλήξει οι σχέσεις του, οι σχέσεις της, να μην οδηγούνται στο γάμο. Υπάρχουν πάρα πολλοί παράγοντες που παίζουν ρόλο. Καταρχάς, το να παντρευτεί κάποιος άνθρωπος είναι μία υπόθεση η οποία αφορά δύο ανθρώπους, όχι έναν. Το να παντρευτώ, το να βάλω στόχο να παντρευτώ, δεν είναι ένας στόχος όπως βάζω στόχο να πηγαίνω κάθε βράδυ 5 χιλιόμετρα περπάτημα. Οπότε είναι στα χέρια μου και μόνο, είναι στη δική μου δικαιοδοσία να εκπληρώσω αυτό το στόχο. Εγώ είμαι αυτός ο οποίος θα αποφασίσω κάθε βράδυ στις 9, στις 10, δεν ξέρω εγώ τι ώρα πάει ο καθένας, στις 8, ότι σήκω από τον καναπέ, σήκω από τον υπολογιστή, σήκω από εκεί που κάνεις ό,τι κάνεις και πήγαινε να περπατήσεις. Δεν είναι κάτι, δεν είναι ένα στόχος ατομικός. Είναι μια κατάσταση η οποία θέλει δύο ανθρώπους ενήλικες να συνεννούν. Και να συνεννούν για πολύ σοβαρή υπόθεση. Ο γάμος είναι πολύ σοβαρή υπόθεση. Είναι εξαιρετικά σοβαρή δέσμευση. Και είναι κάτι το οποίο οι σύγχρονοι άνθρωποι το έχουν καταλάβει και ο καθένας αναλόγως με το στυλ της προσωπικότητάς του και αναλόγως με τον τρόπο που αντιλαμβάνεται τη ζωή του και αναλόγως με το δικό του ηθικό κώδικα αποφασίζει ότι, για παράδειγμα, είναι πολύ σοβαρή δέσμευση ο γάμος, άρα εγώ αποφεύγω να παντρευτώ επειδή δεν θέλω να έχω σοβαρές δεσμεύσεις και δεν θέλω να κάνω πράγματα στη ζωή μου δύσκολα. Άλλος μπορεί να πει είναι σοβαρή δέσμευση ο γάμος, γι' αυτό τον λόγο θα είμαι υπερβολικά προσεκτικός ή υπερβολικά προσεκτική στην επιλογή του συντρόφου που θα έχω, προκειμένου να μην έχω σοβαρά προβλήματα για μεγάλο χρονικό διάστημα στη ζωή μου ή αν όχι σε όλη μου τη ζωή. Ή αν παντρευτείς έναν άνθρωπο ο οποίος είναι ατέριαστος ή ακόμα χειρότερα κακοποιητικός, μπορεί μια ολόκληρη ζωή να ταλαιπωρήσει και εσύ και τα παιδιά σου, αν θα κάνετε και λοιπά. Άρα, κάποιοι μπορεί να αποφασίσουν να αποφύγουν το γάμο προκειμένου να μην έχουν ευθύνες και κάποιοι άλλοι να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στην επιλογή σε σημείο που να καταλήγουν και καχύποπτοι, που να καταλήγουν και υπερβολικοί. Δεν μπορώ να γνωρίζω η κάθε διαφορετική περίπτωση πώς είναι. Επίσης, είναι μια πραγματικότητα ότι στην εποχή μας όλο και λιγότεροι άνθρωποι είναι καλοήθεις. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι γύρω μας οι οποίοι έχουν ένα ναρκισσιστικό στυλ προσωπικότητας και επιλέγουν συνειδητά να κοροϊδεύουν τους άλλους ανθρώπους και να τους χρησιμοποιούν. Επιλέγουν συνειδητά να λένε στους άλλους αυτά που θέλουν να ακούσουν προκειμένου να έχουν τα ωφέλη από να πάρε δώσε μαζί τους. Γι' αυτό είναι πολύ πιο πιθανόν στις μέρες μας να βρεθεί κάποιος ο οποίος θα τάξει γάμο, θα υποσχεθεί γάμο, αλλά δεν θα το εννοεί. Θα το πει για να του καθίσει η κοπέλα. Θα το πει για να δημιουργήσει η κοπέλα σχέση μαζί του. Γι' αυτό πολλές φορές είναι λίγο δίκοπο μαχαίρι να λες από την αρχή σε μια γνωριμία «εγώ θέλω οπωσδήποτε γάμο». Γιατί άμα το λες,
και ο άνθρωπος τον οποίο το λες είναι ένα παλιόπαιδο, είναι ένας νάρκισσος, κάποιος ο οποίος θέλει να σε γλεντήσει και να προχωρήσει και θέλει να σε κοροϊδέψει, δεν είναι κακό δύο άνθρωποι να περνάνε καλά χωρίς δεσμεύσεις. Κακό είναι ο ένας από τους δύο να προσποιείται ότι τώρα αυτή είναι μια γνωριμία η οποία γίνεται με βαθύτερο σκοπό να δούμε αν ταιριάζουμε να προχωρήσουμε σε γάμο, ενώ στην πραγματικότητα στο μυαλό του έχει μόνο εγώ θέλω να κάνω μόνο σεξ και μετά να φύγω. Θέλω να περάσω καλά για ένα μήνα, δυο μήνες, τρεις και μετά να φύγω. Υπάρχουν και οι άνθρωποι οι οποίοι είναι θυσμένοι στις σχέσεις, είναι θυσμένοι και στο σεξ ακόμη, οι οποίοι τους πρώτους τρεις μήνες μιας γνωριμίας νιώθουν μεγάλη επιθυμία να παραμείνουν σε αυτή τη γνωριμία, λόγω του ότι τους πρώτους τρεις μήνες μιας καινούριας σεξουαλικής ερωτικής σχέσης είναι πιο ψηλές κάποιες συγκεκριμένες ορμόνες και νευροδιαβεβαστές και οι οποίοι ξενερώνουν με όλες όσες και να είναι. Μετά τους πρώτους τρεις μήνες ξενερώνουν γιατί είναι εθισμένοι στις ουσίες αυτές οι οποίες είναι υψηλές στην αρχή μιας ερωτικής σχέσης, στις ορμόνες αυτές τους νευροδιαβεβαστές και πάμε στην επόμενη. Ή αν θα μείνουν με μια γυναίκα θα την απατούν από τους τρεις μήνες και μετά. Και υπάρχουν και γυναίκες οι οποίες δεν θέλουν να έχουν σχέσεις, αποφεύγουν τους γάμους, είτε γιατί δεν θέλουν να αναλάβουν τις ευθύνες ενός γάμου, είτε γιατί έχουν ένα ναρκισσιστικό στυλ προσωπικότητας και δεν θέλουν να έχουν υποχρέωση και ευθύνη που συνεπάγεται μια τόσο σοβαρή δέσμευση, είτε γιατί μπορεί να μην έχουν ναρκισσιστικό στυλ προσωπικότητας, αλλά να μεγάλωσαν σε ένα σπίτι στο οποίο οι γονείς τους ήταν δυστυχισμένοι μέσα στο γάμο τους και να μην θέλουν, να τους έχει μείνει φοβία με το γάμο, να μην έχουν κάνει, ρε παιδί μου, ψυχοθεραπεία για να ξεπεράσουν τις όποιες φοβίες τους και να καταλήγουν να είναι αρνητικές και έτσι να είναι και αποφευκτικές όπως προς το γάμο. Εδώ θέλω να πω κάτι. Δεν είναι απαραίτητο όλοι να παντρευτούμε. Ούτε ο γάμος είναι απαραίτητος κάτι το ευτυχισμένο. Ούτε μας εγγυάται κανείς ότι ο οποιοσδήποτε γάμος θα φέρει την ευτυχία. Και επίσης, όσο προσεκτικοί και να είμαστε στην αρχή μιας γνωριμίας, υπάρχουν πολλές περιπτώσεις τις οποίες δεν θα δούμε τις κόκκινες σημαίες του άλλου, δεν θα δούμε τα πραγματικά χρώματα του άλλου, αν δεν περάσει ένα ικανό χρονικό διάστημα. Και έτσι πολλές κοπέλες και άνδρες, αλλά κυρίως κοπέλες, πέφτουν στην παγίδα να σκέφτονται, και λέω κυρίως κοπέλες, λόγω κοινωνικών προκαταλήψεων και στερεοτύπων και πατριαρχίας, να σκέφτονται ότι μα εγώ τώρα βγαίνω με αυτόν, έχει τρεις μήνες, έχει τέσσερις μήνες, έχει πέντε μήνες, έχει έξι μήνες. Το έχουν μάθει φίλοι μου, το έχουν μάθει οι συγγενείς μου, το έχει μάθει ο κοινωνικός μου περίγυρος. Εγώ τώρα μετά από πέντε-έξι μήνες έχω καταλάβει ότι δεν είναι τόσο καλός όσο νόμιζα στην αρχή. Ναι, αλλά αν το χωρίσω και αν φύγω, αν σηκωθώ να φύγω από αυτή τη σχέση, θα χρεωθώ άλλη μια σχέση στο ιστορικό μου και με βάση τον στερεοτυπικό τρόπο σκέψης μιας πατριαρχικής κοινωνίας, όσες περισσότερες ερωτικές σεξουαλικές σχέσεις έχει μια γυναίκα, τόσο πέφτει η αξία της. Διαφωνώ πλήρως με αυτή τη δήλωση. Την αναφέρω ως μια δήλωση την οποία λανθασμένα έχουν στο μυαλό τους πολλές γυναίκες, έχοντας έτσι εσωτερικευμένο μισογενισμό. Πολλές γυναίκες πιστεύουν ότι πέφτει η αξία τους ως ανθρώπου επειδή έχουν περισσότερους ερωτικούς συντρόφους. Κάτι το οποίο είναι εντελώς βλακώδες και εντελώς ηλίθιο. Γιατί αν ένας άνθρωπος, μία γυναίκα σε αυτή την περίπτωση, έχει μεγάλη επιθυμία για καλλιέργεια πνευματική, για εξέλιξη, για ψυχοσυναισθηματική ανάπτυξη, για πνευματικότητα και έρθουν έτσι τα πράγματα στη ζωή του ώστε να έχει πολλές σχέσεις, ενώ μπορεί να είναι και κάτι που να μην το έχει επιδιώξει, να συνέβη και, ρε παιδί μου, να συνέβη και του στυλ, για παράδειγμα, να είχε μία ψυχοπαθολογική έλξη από ανθρώπους με ναρκισσιστικό στυλ προσωπικότητας, να μην γνώριζε τι σημαίνει ψυχοπαθολογική έλξη, να μην είχε κάνει δουλειά με τον εαυτό της ακόμη για το θέμα της συνεξάρτησης, ίσως και γιατί η συνεξάρτηση ακόμη δεν ήταν γνωστή καν τότε στους ψυχολογικούς και ψυχοθεραπευτικούς κύκλους, οπότε να έχει μπει στη διαδικασία, να έχει κάνει αρκετές σχέσεις με πολλούς άνδρες, οι οποίες να τελείωναν νωρίς και από την πλευρά της,
Γιατί έβλεπε ότι αυτός ο χαρακτήρας, αυτή η προσωπικότητα, αυτός ο τρόπος που λειτουργεί αυτός ο άνθρωπος με κάνει δυστυχισμένη. Αν ένας άνθρωπος, μια κοπέλα με πνευματικότητα, περάσει μέσα από αυτή τη δοκιμασία των πολλών σχέσεων, μπορεί αυτές ακριβώς τις πολλές σχέσεις να τις χρησιμοποιήσει ως ένα εφαλτήριο για να καταλάβει ακόμη καλύτερα τον εαυτό της, να γίνει ένας ακόμη πιο καλλιεργημένος άνθρωπος και να βοηθηθεί πολύ περισσότερο στο να εξελιχθεί σε μια υγιή προσωπικότητα από ότι μια γυναίκα ή ένας άντρας που έχουν κάνει μία ή καθόλου ή τρία ή δύο ή μόνο τρεις σχέσεις στη ζωή τους. Είναι εντελώς λαθασμένο αυτό το στερεότυπο ότι όσες περισσότερες σχέσεις έχει μια γυναίκα τόσο χαλάει, και το οποίο για τον άνδρα δεν ισχύει αυτό το στερεότυπο σε μια πατριαρχική κοινωνία, και αντιθέτως για τους άνδρες μπορεί να μην λέγεται τόσο καθαρά, αλλά από τις αντιδράσεις που έχει η κοινωνία στις ανακοινώσεις που κάνουν οι άνδρες στα καφενεία και στα κυνήγια και οπουδήποτε αλλού, στα αποδυτήρια, δεν ξέρω, στα γυμναστήρια που καφιούνται για τις κατακτήσεις τους και για το με πόσες κοπέλες έχουν κάνει σεξ κλπ. Δίνει το μήνυμα ότι είσαι πιο άντρας, είσαι πιο μάγκας άμα πας με περισσότερες. Οποιαδήποτε φθορά παθαίνει κάποιος από τις πολλές σχέσεις, τις παθαίνει είτε άντρας είναι είτε γυναίκα. Οποιαδήποτε όφελος έχει κάποιος από τις πολλές σχέσεις, το έχει είτε είναι άντρας είτε είναι γυναίκα. Και αν για τους άντρες είναι ένα όφελος το να έχουν πολλές σεξουαλικές σχέσεις, το γεγονός ότι πλέον έχουν απομυθοποιήσει τις γυναίκες και πλέον δεν πέφτουν στις παγίδες χειριστικότητας των γυναικών, το ίδιο ακριβώς όφελος εξακολουθεί να υπάρχει και για τις γυναίκες, ότι αν έχουν περισσότερες σχέσεις με άνδρες, τόσο πιο πολύ απομυθοποιούν τους άνδρες και δεν πέφτουν εύκολα στις παγίδες χειριστικότητας των άνδρων. Λοιπόν, άρα είναι πολύ περιγραμμικό ζήτημα, γιατί ο κάθε ένας άνθρωπος έχει φτάσει σε μια ηλικία 42, η κοπέλα είπαμε 45, 50, 55, 38, 40 και να μην έχει παντρευτεί. Κάποιους παράγοντες μέχρι τώρα προσπάθησα να αναλύσω, πιθανούς παράγοντες, δεν σημαίνει ότι αυτοί οι παράγοντες ισχύουν απολύτως σε αυτή την κοπέλα ή στον οποιοδήποτε δεν έχει παντρευτεί. Εγώ θα έλεγα, αν κάποιος είναι 42 χρονών, όπως την κοπέλα, ή 45, και δεν θέλει να παντρευτεί και δεν έχει παντρευτεί, να κάνει στον εαυτό του μια πολύ έτσι σοβαρή ερώτηση: θέλεις πραγματικά να παντρευτείς, ή μήπως μέσα σου έχεις κάποια φοβία ότι αν παντρευτείς θα είσαι δυστυχισμένος, επειδή για παράδειγμα έβλεπες μια ζωή τη μάνα σου κλαμμένη και δυστυχισμένη, ή έβλεπες μια ζωή τον πατέρα σου να είναι δυστυχής μέσα στο γάμο του, και γι' αυτό χωρίς να το αντιλαμβάνεσαι μπορεί και ο ίδιος σου να απέφυγες να παντρευτείς επειδή είχες αυτό το αντικίνητρο, υποσυνείδητα φοβόσουν ότι ο γάμος θα ήταν για σένα πηγή δυστυχίας. Αυτό το ερώτημα είναι καλύτερα να το κάνουμε με τη βοήθεια ενός ψυχολόγου. Η ψυχοθεραπεία είναι χρήσιμη σε όλους τους ανθρώπους και μπορεί να είναι χρήσιμη σε όλους τους ανθρώπους, και μια καλή περίοδος να πάει να κάνει κάποιος ψυχοθεραπεία είναι όταν βρίσκεται κοντά στη μέση ηλικία και διερωτάται γιατί ενώ θέλω να παντρευτώ δεν έχω παντρευτεί. Και το ερώτημα που μου έκανε η κοπέλα εμένα, τα ερωτήματα που μου έκανε η κοπέλα εμένα, να τα κάνει σε ένα ψυχολόγο στην πορεία της ψυχοθεραπείας. Όταν είχα το γραφείο παλιότερα, για 20 χρόνια είχα ιδιωτικό γραφείο ψυχολόγος, είχα συναντήσει τέτοιες περιπτώσεις ανθρώπων οι οποίοι ήρθαν σε μένα και μου έκαναν ακριβώς αυτά τα ερωτήματα που μου έκανε η κοπέλα, και είχαμε μία ψυχοθεραπευτική σχέση μετά, η οποία διήρκησε, ξέρω εγώ, 6 μήνες, 8 μήνες, 9 μήνες, ένα χρόνο, και ο κάθε θεραπευόμενος με βάση τις δικές του συνθήκες ζωής, με βάση τα δικά του ζητήματα, τα δικά της ζητήματα που την προβλημάτιζαν, κατάφεραν μέσα από την ψυχοθεραπεία να λύσουν τα προβλήματά τους, να τα βρουν με τον εαυτό τους, και μετά δεν είναι η ψυχοθεραπεία που τους βρήκε τον άνδρα ή τη γυναίκα, και μετά προχώρησαν, εφόσον πραγματικά το ήθελαν, στη δημιουργία ενός γάμου. Μου έρχονται τώρα στο μυαλό καμιά δεκαριά άνθρωποι οι οποίοι είχαν έρθει με αυτό το αίτημα: θέλω να παντρευτώ και δεν τα καταφέρνω. Τι κάνω λάθος? Και ψάξαμε εκεί και βρήκαμε τραύματα από προηγουμένες ερωτικές σχέσεις, τραύματα από την παιδική ηλικία,
πολύ αρνητικές εμπειρίες κακών σχέσεων μεταξύ γονέων. Αυτό που λέμε πολλές φορές και που το λέει και η Δόκτωρ Άμανη, ότι άμα έχεις έναν ναρκισσιστή στη ζωή σου, τότε ανοίγεις την πόρτα και για άλλους. Τότε δεν ήξερα αυτούς τους ορισμούς του ναρκισσισμού, όμως το καταλάβαινα ότι αν κάποιος είχε, ξέρω εγώ, ένα γονιό πολύ επεμβατικό και δεν έκοβε τη φόρα σε αυτό το γονιό και δεν έκοβε σχέσεις με αυτό το γονιό, ήταν πολύ δύσκολο να δημιουργήσει υγιείς σχέσεις με τους ανθρώπους και πολύ δύσκολο να δημιουργήσει μια σχέση η οποία να οδηγήσει στο γάμο εφόσον αυτό ήθελε κλπ. Άρα μπορεί κάποιος να νομίζει και να είναι... Να νομίζει, να είναι σίγουρος ότι εγώ θέλω οπωσδήποτε να παντρευτώ. Τι λες? Φυσικά. Φυσικά θέλω να παντρευτώ. Ενώ κατά βάθος να μην θέλει. Ξαναλέω ότι ο γάμος δεν είναι απαραίτητος ευτυχία. Ότι ένας άνθρωπος μπορεί να είναι ευτυχισμένος και χωρίς να έχει γάμο. Και σας το λέει μια γυναίκα που έχει δοκιμάσει τους γάμους. Δεν μπορώ να πω, τους έχω δοκιμάσει. Οι ευτυχέστερες περίοδες στη ζωή μου δεν ήταν σε γάμο. Χωρίς όμως να σημαίνει ότι επειδή εγώ πέρασα άσχημα στους γάμους μου, ότι και εσείς θα περάσατε άσχημα στους δικούς σας, ε? Λοιπόν, ή περνάτε άσχημα στους δικούς σας. Τα εργαστήρια, τα διαζώσεις που κάναμε στην Αθήνα και τον Μάιο και τον Ιούνιο, όταν έβγαιναν κάποιοι να μιλήσουν και μας έλεγαν πράγματα για τον εαυτό τους, όταν έλεγαν για το ότι ήταν ευτυχισμένα παντρεμένοι κάποιοι, έλεγαν να χειροκροτήσουμε, γιατί τονίζουμε πολλές φορές στα ψυχοεκπαιδευτικά βίντεο και εδώ στην κοινότητα μας γενικά, τι ωραία να είσαι μόνος σου καλά, να χαρούμε που έχει και ανθρώπους που είναι παντρεμένοι καλά. Εγώ πιστεύω ότι μπορούν άνθρωποι να είναι παντρεμένοι καλά, αλλά πρέπει να είναι και οι δύο υγιείς προσωπικότητες, πρέπει να είναι και οι δύο δουλεμένοι και πρέπει να είναι και οι δύο υπεύθυνοι άνθρωποι. Γιατί, όπως είπα ξεκινώντας αυτό το βίντεο, ο γάμος είναι μια δύσκολη υπόθεση, ο γάμος είναι μια σοβαρή δέσμευση και πλέον οι άνθρωποι το έχουν καταλάβει στην εποχή μας ότι ο γάμος είναι μια σοβαρή δέσμευση και επειδή το έχουν καταλάβει, όσοι από αυτούς είναι φυγόπονοι, όσοι από αυτούς είναι άνθρωποι που θέλουν να αποφεύγουν τις ευθύνες και είναι τεμπέληδες ψυχικά και πνευματικά, αποφεύγουν για να παντρευτούν. Χωρίς να σημαίνει ότι όποιος δεν παντρεύεται το κάνει λόγω αποφυγής ευθύνης. Υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι συνειδητά αποφασίζουν να μην παντρευτούν, είτε γιατί έχουν παντρευτεί και έχουν κάνει και παιδιά και τελείωσαν με εκείνο το κομμάτι, ρε παιδί μου, τελείωσε ο γάμος τους, είχαν ένα γάμο 10 χρόνια, 15, 20 χρόνια και χώρισαν και μετά σου λέει δεν θέλω, ρε παιδί μου, άλλο αυτό το married lifestyle, δεν μου αρέσει αυτό το ο τρόπος ζωής, να είμαι παντρεμένος, να είμαι παντρεμένη, προτιμώ να είμαι μόνος μου. Και το επιλέγουν και δικαίωμά τους να το επιλέξουν. Ή μπορεί να μην έχουν θέμα να αναλάβουν ευθύνες, αλλά να είναι πλέον όριμοι ψυχοσυναισθηματικά και να μην μπουν στη διαδικασία να ρισκάρουν να κάνουν σχέση που να οδηγήσει σε γάμο με κάποιον που να είναι παλιό χαρακτήρας και να το βλέπουν. Είναι πάρα πολλοί λόγοι για τους οποίους κάποιος μπορεί να μην έχει παντρευτεί και ούτε είναι σωστό η κοινωνία να κατηγορεί έναν άνθρωπο γιατί δεν έχει παντρευτεί. Πρώτα απ' όλα δεν είναι σωστό η κοινωνία και οι γύρω να ασχολούνται γενικά με το αν κάποιος έχει παντρευτεί ή όχι. Δεν τους αφορά, δεν τους πέφτει λόγος πρώτον. Και δεύτερον, δεν μπορούν να γνωρίζουν γιατί ο συγκεκριμένος άνθρωπος δεν έχει παντρευτεί ή γιατί κάποιος άλλος έχει παντρευτεί. Ούτε το να είσαι παντρεμένος σε κάνει αξιόλογο, ούτε το να είσαι ελεύθερος σε κάνει αξιόλογο. Αυτό που σε κάνει αξιόλογο άνθρωπο είναι το στυλ της προσωπικότητας σου, η ποιότητα του χαρακτήρα σου και όχι το αν είσαι παντρεμένος ή όχι. Θα χαρώ στα σχόλια να διαβάσω και τις απόψεις σας σε σχέση με αυτά που είπαμε. Mm.